Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα γεννηθεί, θα έρθει σε αυτήν την ζωή και σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει, διάφορα ερωτήματα έρχονται στο μυαλό του, τον περιτριγυρίζουν και προσπαθεί πάντοτε να βρει τις σωστές απαντήσεις. Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να έχουν να κάνουν με την ζωή, με τα θέματα του, με τα προβλήματά του, με τις αγωνίες του, αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν με την υλική ζωή, με τον άνθρωπο έτσι όπως μεγαλώνει και έτσι όπως πρέπει να επιβιώσει. Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μετά-θάνατον ζωή. Τα λεγόμενα μεταφυσικά ερωτήματα. Και σε αυτά τα ερωτήματα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει απαντήσεις οι οποίες θέλει να είναι οι σωστές, οι αληθινές. Και έτσι ο άνθρωπος ψάχνει να δει εάν υπάρχει κάτι μετά από αυτήν την ζωή, μετά το θάνατο, αν υπάρχει κάποια άλλη ζωή. Όλα αυτά τα ερωτήματα κάνουν τον άνθρωπο να ζει και σύμφωνα με τις απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, εάν ένας άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, τότε και η ζωή του θα είναι κατά Θεόν. Θα πηγαίνει η Εκκλησία, θα προσπαθεί να έχει κάποιον πνευματικό που να τον συμβουλεύεται, θα προσπαθεί να μαθαίνει για το Θεό, να βλέπει πώς ο Θεός τον θέλει να ζήσει σε αυτήν την ζωή και το αντίθετο. Εάν δεν πιστεύει στον Θεό, τότε και η ζωή του δεν θα έχει καμία σχέση με Αυτόν. Θα ζει όπως ο ίδιος θέλει και όχι όπως θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αναλόγως με αυτά που πιστεύουν ζουν, προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους ούτως ώστε να είναι σύμφωνοι με αυτά τα οποία πιστεύουν. Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 παιδιά, 4 νέους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουμε το θέμα του πιστεύω. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να πιστεύει στο Θεό και πόσο αυτό επηρεάζει την ζωή του. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα παιδιά τα οποία έχουμε σήμερα κοντά μας. Έχουμε τον Θανάση. Την ευχή σας, Πάτερ. Την ευχή του Κυρίου. Τον Στυλιανό. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Τον Αντώνη. Την ευχή σας, Πάτερ. Την ευχή του Κυρίου. Και τον Δημήτρη. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Και να συζητήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα, το θέμα της πίστεως, το θέμα αυτό το οποίο απασχολεί όλους τους ανθρώπους, ιδίως τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι ξανοίγονται στη ζωή και κοντά στα άλλα τα ερωτήματα τα οποία θέλουν να απαντήσουν είναι και τα μεταφυσικά ερωτήματα και κυρίως το ερώτημα εάν υπάρχει Θεός και πώς αυτός ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας. Καταρχάς εσείς πείτε μου, με τα νέα παιδιά τα οποία έρχεστε σε επαφή, μιλάτε, συζητάτε, πιστεύουν στο Θεό, τι σημαίνει για αυτούς η πίστη? Είναι πράγματι ένα ερώτημα, Πάτερ μου, που ανακύπτει πολύ νωρίς στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή από μικρά παιδιά που είμαστε και με τις διδαχές των γονέων μας, παίρνουμε κάποιες αρχές και αξίες από την οικογένειά μας, τις οποίες όμως αργότερα, κυρίως στην ηλικία την εφηβική, τείνουμε να τις αμφισβητήσουμε. Δηλαδή, μια παραδοσιακή ορθόδοξη ελληνική οικογένεια σου δίνει τις αξίες της πίστης στον Χριστό, της πίστης στην Εκκλησία. Πολλές φορές όμως οι νέοι αρχίζουν και αμφισβητούν αυτές τις αξίες, όχι μόνο σαν αξίες και σαν πρακτική, αλλά και ως προς την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Οπότε, επιλέγεται σε αυτή την ηλικία η εύκολη λύση του να πιστέψει κάποιος ότι δεν υπάρχει καν ο Θεός. Σίγουρα αυτή η λύση δεν είναι σωστή. Γιατί είναι η εύκολη λύση? Λες είναι η εύκολη λύση να πει κάποιος δεν υπάρχει Θεός. Είναι εύκολη λύση, Αντώνη? Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει. Όμως εμείς σαν χριστιανοί πιστεύουμε στην ορθόδοξη πίστη και ξέρουμε ότι το πιστεύω πηγάζει από την πίστη που σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δούμε κάτι για να το πιστέψουμε. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στον Δημιουργό μας και
αφήνουμε πάνω του όλες μας τις έγνοιες, όλα μας τα προβλήματα, αφήνουμε τον εαυτό μας στο Θεό και αφήνουμε και ξέρουμε ότι στο πρόσωπό του θα δούμε αυτό που θέλουμε, αυτό που ψάχνουμε. Και πάντα παίρνουμε κάτι καλό από το Θεό. Σίγουρα ο Θεός δεν θέλει κάτι κακό για μας. Είπες πριν ότι δεν τον βλέπουμε τον Θεό και άρα είναι λίγο δύσκολο κάτι που δεν βλέπουμε να το πιστέψουμε. Εμείς με τα δικά μας τα μάτια βλέπουμε τα πάντα, δηλαδή ό,τι υπάρχει σε αυτή τη ζωή το βλέπουμε. Η αλήθεια, Πάτερ, είναι ότι για να πιστέψουν οι νέοι πλέον είναι ότι πρέπει να δουν ένα ζωντανό παράδειγμα. Δεν το έχουν και από τους μεγάλους γύρω τους πάλι δεν το έχουν. Π.χ. οι γονείς λένε στα παιδιά να κάνει υπακοή, να είναι ήσυχο, αλλά αντίστοιχα αυτοί μαλώνουν. Ή ζούμε σε μια κοινωνία που επαινούν την αλήθεια, αλλά το ψέμα πάει και έρχεται. Λείπουν έτσι, τα παραδείγματα, ναι, δηλαδή, λείπουν τα παραδείγματα, παιδιά. Πραγματικά, στα παιδιά και στους νέους και λένε εγώ τι να πιστέψω. Δηλαδή, αυτό που λέει ένας γονέας, ένας πατέρας, μια μάνα στο παιδί του, ότι υπάρχει Θεός, εκεί το ότι η ζωή τους, των γονέων, δεν συμβαδίζει πολλές φορές με αυτά τα οποία λένε, αυτό κάνει τα παιδιά να μην πιστεύουν στο Θεό. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πρώτα αυτοί οι ίδιοι γονείς χάνουν τον Χριστό, έχουν χάσει τον Χριστό από μέσα τους, μέσα από την ψυχή τους, μέσα από την οικογένειά τους. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί να γυρίσει να πιστέψει, εφόσον οι γονείς είναι το φωτεινό παράδειγμα μέσα στο σπίτι. Τι να πιστέψει αυτό το παιδί? Πρέπει να βρει άλλα πρότυπα. Πρέπει εκεί πέρα, όταν είναι έφηβος, να δημιουργήσει άλλα πρότυπα. Και αυτά μπορεί να τα βρει μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε ένα καλό πνευματικό, μέσα στον ιερέα της ενορίας του, μέσα από κάποιους βίους Αγίων, τωρινών Αγίων, τωρινών γερόντων, όπως για παράδειγμα ο γέροντας Βυσσαρίων, ο Αγαθονίτης. Και τόσο και τόσο. Πώς όμως ένα παιδί θα γνωρίσει αυτούς τους νέους Αγίους, λες να βρει πρότυπα? Ωραία, το παιδί, ένα μικρό παιδί μπορεί να ψάξει να τα βρει αυτά τα πρότυπα. Σήμερα ανοίγει την τηλεόραση δεν θα δει τέτοια πρότυπα. Πάει στο σχολείο, δεν ακούει εκεί, ούτε από τους μαθητές του, ούτε από τους καθηγητές. Αυτό το λεπτό σημείο είναι ότι εκεί πρέπει κάποιος να το καθοδηγήσει. Και εκεί είναι και λίγο η ποιμαντική της Εκκλησίας που φέρει μεγάλη ευθύνη. Ώστε θα μου πεις, τόσα παιδιά είναι που να πρωτορίξει βάρος η Εκκλησία, αυτός ο πνευματικός, αυτός ο ποιμένας. Ίσως να φωτιστεί αυτό το παιδί με λίγη προσευχή από κάποιον και να βρει το δρόμο του. Άρα μάλλον έχουμε όλη ευθύνη για τα νέα τα παιδιά, για τα παιδιά μας να φωτιστούν, να τα δείξουμε το δρόμο και να κάνουμε και προσευχή, αυτό που πολύ σωστά λες, Στήλια, ναι. Να κάνουμε και μια προσευχή όλοι μας, να φωτίζει ο Θεός τα νέα παιδιά. Mm-hmm. Πιστεύουν σήμερα τα παιδιά? Δυστυχώς δεν πιστεύουν πιο πολύ. Κατά τα άλλα, άμα έχουν καλή θέληση, το βλέπουμε αυτό. Και με ένα καλό παράδειγμα, όπως είπαμε και πριν, η θέληση θα οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να πιστέψουν. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι τα παιδιά έχουν καλή θέληση, όλα τα παιδιά είναι καλά παιδιά, όλα τα παιδιά έχουν μέσα τους φυτεμένο από το Θεό αυτή την πίστη, την έλξη που έχει η ψυχή τους προς το Θεό. Αυτά τα έχει φυτέψει ο Θεός μέσα τους. Την αγάπη για τις αρετές, για τη δικαιοσύνη, για την ισότητα, για την αγάπη την ίδια. Δηλαδή, ο Θεός τα έχει φυτέψει αυτά όλα μέσα και ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει καλά στοιχεία μέσα του, τα οποία όμως πρέπει να τα αξιοποιήσει, να τα καλλιεργήσει. Άλλωστε, επιτείνονται αυτά τα χαρίσματα και με το μυστήριο του ιερού χρήσματος στη βάφτιση. Για εμάς που είμαστε οι περισσότεροι στη χώρα μας βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Θεός άλλωστε είναι παντού. Είναι σαν τον άνεμο. Δεν φαίνεται ο ίδιος, αλλά φαίνονται τα έργα του. Ο αέρας που θα φυσήξει το δέντρο θα το ρίξει κάτω. Αυτό βέβαια είναι κακό έργο. Έτσι και ο Θεός φαίνεται παντού. Στη φύση, στη ζωή μας, στη δημιουργία ολόκληρης της πλάσης και του ίδιου του ανθρώπου, ότι είναι παρόν στη ζωή μας συνεχώς. Και σε αυτή και στην επόμενη ζωή. Τι είναι αυτό όμως, Αθανάσιε, που τελικά κάνει τα παιδιά να μην πιστεύουν? Λέμε ότι ο Θεός μας δείχνει την παρουσία του. Λέμε ότι ο Θεός έχει δώσει, έχει φυτέψει μέσα στον κάθε άνθρωπο αυτή την έφεση για τον ίδιο. Ότι ο Θεός δίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσω του χρήσματος, που όπως πολύ σωστά είπες. Αλλά βλέπουμε ότι σήμερα πολλά παιδιά λένε: εγώ δεν πιστεύω. Ρωτάς κάποιον και λέει: είμαι άθεος.
ίσως περιμένουν το Θεό να έρθει ως διαμαγείας ή έχουν άλλα πρότυπα, δεν τον έχουν γνωρίσει. Ίσως σε αυτό το στάδιο να βοηθήσει πολύ και η κατήχηση της Εκκλησίας. Το ίδιο το έργο της Εκκλησίας είναι ζωντανό παράδειγμα στους νέους, οπότε αυτό το παράδειγμα αμέσως τον κάνει να πιστεύει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δει κάτι παραπάνω. Αυτό που λέμε πολύ ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό γιατί δεν τον βλέπω το Θεό. Εκεί τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, παιδιά? Εγώ θα έλεγα ότι όπως πάνω κάτω εμείς ξέρουμε τι πιστεύουμε και ο άλλος αντίστοιχα πρέπει να ξέρει τι δεν πιστεύει. Οπότε όταν λέει δεν πιστεύω, τι είναι αυτό που δεν πιστεύεις? Άρα είναι μια λανθασμένη λογική που έχουν οι πιο πολλοί νέοι και όχι μόνο νέοι βέβαια. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που δεν πιστεύουν. Οπότε γενικά δεν έχουν γνωρίσει κάτι και αυτό είναι θέμα και από την οικογένεια, από το σχολείο και από την εκκλησία που πρέπει να ξαναβρεθεί. Θέλεις να πεις ότι υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή δεν ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό που δεν πιστεύουν? Ναι, δεν ψάχνουν. Έχουν άλλες προτεραιότητες, έχουν μπει άλλες προτεραιότητες. Ενώ πιο παλιά βλέπουμε ότι μέσα από την οικογένεια τα μάθηναν. Καθόταν όλη η οικογένεια να κάνει προσευχή πριν φάει, πριν κοιμηθεί. Αυτά έχουν χαθεί με το καιρό, δυστυχώς. Και όταν λέμε παιδιά, εμείς ότι πιστεύουμε, λέμε εγώ πιστεύω. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει κάποιος να πιστεύει στο Θεό? Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, αυτό να το διαβάσουμε όλο, είναι όλη μας η πίστη. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Αν καθίσουμε όλο αυτό όμορφα και ωραία να το αναλύσουμε, θα βρούμε όλη μας την πίστη μέσα εκεί, σε αυτές τις λίγες σειρές. Θεωρητικά, ας πούμε, ένας που πιστεύει σε αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία έχουν βγει μέσα από τους αγώνες των Πατέρων, παίρνουν δύναμη μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη ζωή του Χριστού και έρχονται μέσα στις ζωές των Αγίων, μέσα στις ζωές των Αποστόλων, των Αγίων, των Επισκόπων και φαίνονται. Έρχονται λοιπόν αυτά όλα και δίνουν μία λάμψη στον κόσμο και έτσι φωτιζόμαστε κι εμείς. Πολλά παιδιά όμως λένε ότι δεν πιστεύω στα δόγματα, δεν θέλω δόγματα, δεν θέλω στερεότυπα. Θέλω να πιστεύω έτσι από μέσα μου, όπως μου βγαίνει. Σε αυτά τα παιδιά τι έχουμε να πούμε? Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε πολλούς τομείς της ζωής μας, επιστημονικούς ή οτιδήποτε, αυτά που μας λένε οι ειδικοί τα ακούμε. Αλλά άμα είναι στην πίστη, στη θρησκεία, δεν τα ακούμε, λέμε θα ακολουθήσω την καρδιά μου ή αυτό που λέει η ψυχή μου, οτιδήποτε. Και πάνω κάτω είναι σαν να φτιάχνουμε μια δικιά μας θρησκεία. Μήπως την κάνουμε και όπως μας βολεύει τη δικιά μας θρησκεία? Είναι και αυτό πάντα. Ναι. Γιατί ο καθένας λέει σύμφωνα με μένα η πίστη είναι αυτό. Σύμφωνα με μένα έτσι αυτό θέλει ο Θεός. Το σύμφωνα με μένα ισχύει? Όχι. Όχι, γιατί? Γιατί μπαίνει ο εγωισμός μας μέσα στην Εκκλησία. Εμείς θέλουμε να γίνουμε Εκκλησία, αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι να κάνουμε την Εκκλησία κόσμο. Να υποβιβάσουμε την Εκκλησία, να τη ρίξουμε. Εμείς θέλουμε να ανέβουμε στον ουρανό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο σκοπός της θεώσεως που μας δίνει η Εκκλησία. Λες για Εκκλησία και μιλάς πολύ όμορφα για Εκκλησία. Ναι. Πολλά παιδιά όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τους νέους, έτσι, τα παιδιά τα οποία είναι στη δική σας την ηλικία, πολλά παιδιά λένε εγώ δεν παραδέχομαι την Εκκλησία, επειδή στο μυαλό τους βέβαια η Εκκλησία είναι η διοίκηση της Εκκλησίας, ναι. Η κληρική μόνο. Αυτό είναι η Εκκλησία, Αντώνη? Όχι, η Εκκλησία δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται. Η Εκκλησία περισσότερο είναι σαν βίωμα. Όχι σαν βίωμα. Βέβαια δεν περιμένω να δω κάτι για να το πιστέψω, αλλά όμως υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα από θαύματα που έχουν γίνει που όχι αναγκάστηκαν, αλλά ήρθαν πολλοί άνθρωποι και είδαν κάποια πράγματα και τα πίστεψαν. Και πίστεψαν την Ορθοδοξία και πίστεψαν την Ορθόδοξη πίστη και ακολούθησαν έναν άλλον δρόμο. Άνθρωποι που μέχρι χτες δεν πίστευαν. Εξομολογούνται πολλοί άνθρωποι που και με την εξομολόγηση δεν είχαν σχέση μέχρι πριν. Έχουν πνευματικό, έχουν ένα καθοδηγητή, οπότε μπαίνουν μέσα στα δόγματα, μέσα στη θεωρία της Εκκλησίας και τα μαθαίνουν με τον σωστό τρόπο. Γιατί από εκεί και πέρα τα δόγματα, η κατήχηση και τα δόγματα της Εκκλησίας και τα αποφθέγματα των Πατέρων τους οδηγούν σωστά. Να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Αντώνης, ότι
Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς, δεν είναι μόνο οι ιερείς. Είναι και οι ιερείς, και είναι ο κλήρος και ο λαός. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ένα σώμα το οποίο έχει υπακοή, έχει αρχηγό της, τον Χριστό. Αυτός είναι η κεφαλή. Και εμείς είμαστε υπόλοιπα μέλη. Έτσι. Και μέσω των δογμάτων ακολουθούμε όλη την διδασκαλία του Χριστού και προσπαθούμε να γίνουμε αυτό, να φτάσουμε στη θέωση. Όλα αυτά τα δόγματα τι είναι, Πάτερ? Είναι οδοδείκτες, είναι πινακίδες οι οποίοι μας οδηγούν στην πνευματική ζωή, τα οποία όμως στέκονται, εφαρμόζονται πάνω στην Αγία Γραφή. Χωρίς την Αγία Γραφή τα δόγματα δεν είναι τίποτα. Είναι απλά κείμενα. Στηριζόμενα όμως στην Αγία Γραφή γίνονται πλούτος. Ένας πλούτος που χαρίζει, ανεβάζει την πνευματική ζωή, ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό και κοντά στον Χριστό. Πόσο απόλυτο για να ακούγεται, ορθόδοξη πίστη μακριά από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Η Εκκλησία μας έχει την Αποστολική Διαδοχή, διατηρεί αναλύωτες τις διδασκαλίες του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο και των Αγίων Πατέρων μέχρι σήμερα. Και ίσως ο αγώνας που μας προτείνει να ακολουθήσουμε απομακρύνει τους νέους, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη ραθυμία, προς την οκνηρία. Αλλά αν ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, θα διαπιστώσουμε το θεωρητικό πλούτο που φυλάσσει η Εκκλησία μας μέσα στην Αγία Γραφή και στα Ιερά Κείμενα και στην παράδοσή της, και ακολούθως θα καταφέρουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βιώνουμε μέσω των μυστηρίων και της καθημερινότητάς μας στη ζωή μας τις αλήθειες αυτές της Εκκλησίας και στη ζωή μας. Πολύ ωραία αυτά που λέτε, παιδιά, αλλά νομίζω είμαστε λίγο στο θεωρητικό κομμάτι της πίστης, και ένα παιδί που μας ακούει τώρα, ένας νέος άνθρωπος, ίσως το φαίνεται αυτά λίγο κουραστικά. Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι της πίστης. Όταν λέει κάποιος πιστεύω, τι αλλάζει στη ζωή του? Αξίζει κανείς να πιστεύει? Κατ' εμέ το πρακτικό κομμάτι της πίστης είναι καθαρά η εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν ξέρω ποιοι οι άλλοι πώς το βλέπουν. Για παράδειγμα, είναι ένας φοιτής, έχει να δώσει στην εξεταστική 6-7 μαθήματα, ταυτόχρονα πέφτει να δώσει και ένα πτυχίο στα αγγλικά και δυσκολεύεται. Δεν μπορεί, ανθρωπίνως δυσκολεύεται. Εκεί πέρα έρχεται η εμπιστοσύνη στο Θεό. Να πει: Θεέ μου, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, βοήθαμε κι εσύ, και θα δει όντως μέσω της εμπιστοσύνης, που είναι η πίστη, θα τα καταφέρει. Αυτό θεωρώ ότι είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι βίωμα η πίστη, είναι ζωντανή η πίστη, γιατί το ζούμε καθημερινά, με πολλά παραδείγματα, με την καθημερινή μας ζωή, με το πνευματικό μας που μας καθοδηγεί. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί δεν μου πάνε όλα καλά σε αυτό. Μπαίνει μια αμφιβολία μέσα. Ακόμα και αυτό, νομίζω ότι το επιτρέπει ο Θεός. Εκεί μήπως είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δοκιμάζεται η πίστη μου, ότι βρίσκουμε σε δοκιμασίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι δοκιμασίες είναι το αλατοπίπερο. Αυτό το θα ήταν μια ανούσια πίστη. Η πίστη μας είναι ζωντανή. Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί η πίστη μας? Γιατί ο Θεός μας βάζει, επιτρέπει αυτές τις δοκιμασίες? Τις επιτρέπει για να καλλιεργηθούμε. Είναι να αυξηθεί η πίστη μας, δηλαδή. Να αυξηθεί η πίστη μας, βέβαια. Είναι παιδεία κι αυτό. Και συνήθως βλέπουμε ένα δύσκολο πράγμα που έρχεται στη ζωή μας. Φτάνει μέχρι το τέλος και λέμε, τι γίνεται, πού είναι ο Θεός, πού εμφανίζεται? Και εκείνη τη στιγμή που θα το πούμε αυτό, να φτάσουμε στο αμήν που λέμε, τότε είναι που εμφανίζεται. Και μας βοηθάει και με το παραπάνω. Και αυτό είναι παιδευτικός ο λόγος, θεωρώ. Έχετε αισθανθεί ποτέ εσείς, παιδιά, αυτήν την επέμβαση του Θεού, εκεί που λες, εκεί προς το τέλος, όταν φτάνουμε στα όρια μας? Πολλές φορές. Εμφανίζεται αυτή η δύναμη του Χριστού, αυτή η χάρη του Χριστού μέσα μας. Εκεί μέσα στην απελπισία μας, μέσα στο βάθος, αυτό μέσα στο μαύρο σκοτάδι, έρχεται αυτό το φωτεινό φως και λάμπουν όλα μέσα μας. Εκεί που είμαστε στηριζόμενοι στον εγωισμό μας, στο δικό μας τον εαυτό, και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε πια σηκώσει τα χέρια ψηλά και λέμε: Θεέ μου, βοήθησέ με, τότε εμφανίζεται η χάρη του Θεού και μας βοηθάει. Τότε, όταν έχουμε λίγη εμπιστοσύνη μέσα μας, υπάρχει αυτή η λίγη εμπιστοσύνη, η μικρή φωτιά που μπορεί να αυξηθεί. Και απορούμε.
βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Και λέμε τώρα τι να κάνω. Και έρχεται μια λύση από το πουθενά. Δηλαδή βρίσκομαι κάπου, δεν ξέρω προς τα πού να κατευθυνθώ και ξαφνικά βρίσκω μια κατεύθυνση, βρίσκω λύσεις, έρχονται από το πουθενά άνθρωποι να βοηθήσουν. Πώς ήρθαν αυτοί, πώς έγινε αυτό. Αυτό το έχεις ζήσει εσύ? Το έχω ζήσει, ναι, ναι. Πολλές φορές. Όχι μόνο σε τέτοια θέματα, σε προβλήματα της οικογένειας, καθημερινά. Και όλος παραδόξως, ξαφνικά βρίσκουμε λύση στο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι... Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή περνάει ο χρόνος της εκπομπής μας σιγά σιγά, να μου πείτε, ένας άνθρωπος μπορεί να πιστεύει, αλλά παράλληλα να είναι έξω από την Εκκλησία. Να λέει ότι εγώ πιστεύω, έχω το Θεό μέσα μου, αλλά δεν θα πάω ούτε Εκκλησία, ούτε θα κοινωνήσω, ούτε θα εξομολογηθώ. Άντε θα κοινωνήσω μια φορά το χρόνο ή μια φορά στα 5 χρόνια. Εκεί τι θα λέγαμε στον άνθρωπο αυτόν? Υπάρχει πίστη εκτός Εκκλησίας? Πάτερ, εγώ θα έπαιρνα ένα απλό παράδειγμα. Θα το έλεγα, είσαι καλός μου φίλος για παράδειγμα και είσαι καλός στο σπίτι μου. 1, 2, 3, 100 φορές. Και εσύ δεν έρχεσαι ούτε μία. Τότε θεωρείσαι φίλος μου? Αντίστοιχα, στην Εκκλησία που μας καλεί ο ίδιος ο Χριστός για να πάμε και εμείς δεν πηγαίνουμε, είμαστε όντως πιστοί, χριστιανοί? Είμαστε φίλοι του Χριστού? Αυτό το ερώτημα, έτσι, ρητορικό. Εκτός Εκκλησίας δύσκολο να βρεθεί κανείς στη Βασιλεία του Θεού, όπως λένε και οι πατέρες. Δηλαδή όλα καλά, ναι, είμαι καλός άνθρωπος, όλα καλά, αλλά αυτό που τελειοποιεί την κατάσταση είναι η ίδια η Εκκλησία. Η Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση. Νομίζω έτσι τελειοποιεί ο άνθρωπος και έτσι βρίσκει τη σωτηρία. Πράγματι, το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας. Πολλά από αυτά, το να είσαι καλός άνθρωπος, το να διαβάσεις ακόμα και θεωρητικά τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, μπορείς να τα βρεις για να τα μελετήσεις και μόνος σου. Αλλά μακριά από την Εκκλησία δεν υπάρχει συμμετοχή στα μυστήρια. Που αυτά σώζουν, αυτά αγιάζουν. Άρα δεν υπάρχει πραγματική πίστη μακριά από την Εκκλησία μας. Αυτό που λένε οι πατέρες και πολύ σκληρά το λένε σε όλο τον κόσμο. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορεί να βρει κανείς τον παράδεισο εκτός Εκκλησίας. Εάν δεν ζήσουμε εδώ, αν δεν βιώσουμε τον παράδεισο εδώ, σε αυτή τη ζωή, να μην περιμένουμε να το βρούμε στην επόμενη ζωή. Πολύ ωραία, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην παρέα μας. Νομίζω ότι προσεγγίσαμε έτσι από κάποιες πλευρές το θέμα της πίστης, ένα τεράστιο θέμα. Ένα θέμα όμως σωτήριο για τον άνθρωπο. Όλες αυτές οι μεταφυσικές ερωτήσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος και θέλει να μάθει αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει ο Θεός, όλα αυτά, εάν κάποιος λίγο θελήσει να ασχοληθεί, θα βρει το Θεό, θα τον δει τον Θεό. Άσχετα αν δεν τον βλέπει με τα μάτια τα σωματικά, δεν θα τον δει με αυτά τα μάτια, δεν πρόκειται να τον δει. Πρέπει να τον βρει με κάποια άλλα μάτια, με τα μάτια της πίστεως. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να πιστέψει πρώτα, για να πιστεί στη συνέχεια ότι υπάρχει Θεός. Ας ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι να αγαπούν το Θεό, να πιστεύουν στο Θεό, ούτως ώστε να παίρνουν δύναμη από εκεί, δύναμη στη ζωή τους. Την χρειαζόμαστε όλη αυτή τη δύναμη του Θεού, αλλά κυρίως να βρούμε τη σωτηρία μας, όπως πολύ σωστά είπατε. Αυτό είναι το ουσιαστικό, δεν είναι σε αυτήν την ζωή μόνο απλά να ξεπερνούμε τις δυσκολίες μέσω της πίστης, αλλά μέσω της πίστης να βρούμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Να ευχαριστήσω και εσάς τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνατε κοντά μας, στην παρέα μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει σε όλους μας πίστη, να λέμε όλοι μας την προσευχή μας αυτό το ευαγγελικό «Κύριε πρόσθες πίστη», να μας προσθέτει ο Θεός πίστη και με αυτή την πίστη να βρούμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.